Μόλις ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στο Γουσού Αργυρούπολης και τα Πετράλωνα στο 0-0. Δεύτερο συνεχόμενο 0-0 για τον Γουσού Αργυρούπολης. Σίγουρα θετικό ότι δεν δέχεται γκολ, αλλά σίγουρα αρνητικό το ότι δεν έχει πετύχει. Μα απ' την άλλη, αυτό είναι ο πρώτο πόντο για τα Πετράλωνα. Σίγουρα, μάλλον, σαν ένα πρώτο σχόλιο από μένα, δεν είναι κακό να φεύγει αίτητο εκτός έδρας σε ένα εκτός έδρας μάτς. Θα μας τα πούνε βέβαια καλύτερα εδώ οι δύο εκπρόσωποι των ομάδων. Από τα δεξιά μου, όπως κοιτάμε, ο Γενικός Αρχηγός του Γουσού Αργυρούπολης, ο Κώστας Ασημάκης, και από τα αριστερά μου, ο προπονητής των Πετραλώνων, ο Θανάσης Παύλοβιτς. Νομίζω, Κώστα, θα ξεκινήσουμε με το φιλοξενούμενο, το επιτάσσει έτσι η Ευγένεια. Θανάση, πρώτος πόντος, όπως είπαμε, δεν δέχτηκα την γκολ. Αυτά νομίζω είναι τα θετικά που κρατάτε, αν δεν κάνω λάθος. Θα μας πεις εσύ καλύτερα. Σωστά. Λοιπόν, βέβαια και είναι ένα θετικό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι περάσαμε από μια έδρα και από μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν οι άλλες ομάδες να περάσουν από εδώ. Ήταν ένα ντέρμπι, κατά την άποψή μου, όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια με τη συγκεκριμένη ομάδα. Θεωρώ ότι είναι θετικό το αποτέλεσμα, διότι εμείς, όπως ξέρετε, είμαστε μια εντελώς καινούργια ομάδα και το να παίρνεις ένα πόντο τουλάχιστον από αυτή την έδρα για μας είναι θετικό. Το παιχνίδι πήγε όπως το περίμενα, αν και δεν είχα δει τον αντίπαλό μου. Θεωρώ ότι πήγε στη δύναμη, σε κάποιες ευκαιρίες που ενδεχομένως εμείς είχαμε δύο ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Το παιχνίδι στο δεύτερο πήγε πιο πολύ στη δύναμη. Και θεωρώ ότι όποιος έβαζε τον γκολ, νομίζω ότι θα είχε προβάδισμα για την νίκη. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι για μας ο πόντος είναι πολύτιμος. Έχουμε δύσκολη συνέχεια. Απλώς είναι ένας πόντος και συνεχίζουμε. Κρατάμε όμως πιο ημίχρονο από τα δύο. Νομίζω έχω την αίσθηση ότι τα Πετράλωνα ήταν πιο απειλητικά στο πρώτο ημίχρονο, coach. Ναι, νομίζω ότι αυτό είπα. Ότι στο πρώτο ημίχρονο χάσαμε και μία-δύο ευκαιρίες. Είχαμε και ένα δοκάρι. Στο δεύτερο διαχειριστήκαμε καλύτερα, γιατί είχαμε και μια αναγκαστική αλλαγή, όπως είδατε, το βασικό μου στόπερ. Διαχειριστήκαμε καλύτερα το παιχνίδι. Χάσαμε και μια απόκριση που έκανε ο τερματοφύλακας ο αντίπαλος. Η αντίπαλη ομάδα ζήτησε ένα πέναλτι. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ήταν μοιρασμένο. Παιχνίδι κέντρου και δύναμης. Θεωρώ, όπως σας είπα, θετικό το αποτέλεσμα για την ομάδα μου. Τι να περιμένουν τώρα οι φίλοι του Πετραλώνα με την ομάδα συνέχεια, Θανάση? Όπως είπες, είναι μια καινούργια ομάδα, όντως. Δεν είναι όπως πέρσι. Έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να έχουμε πολύ υπομονή, γιατί είναι 23 καινούργια παιδιά, 24. Όπως ξέρετε, εμείς κάνουμε τεράστια προσπάθεια και θεωρώ ότι κάθε Κυριακή θα δίνουμε αγώνα για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Θέλω τη συμπαράσταση όλου του κόσμου και εμείς να ξέρετε ότι θα κάνουμε το καλύτερο για να μπορέσει να επιβιώσει η ομάδα. Να πάμε και στον Κώστα τον Ασημάκη. Κώστα, όντως το πρώτο ήταν πιο επικίνδυνο από Πετράλωνα, στο δεύτερο όμως ανεβάσατε την απόδοσή σας. Κρατάτε, φαντάζομαι, το 0 για δεύτερο συνεχόμενο μάτς, όμως για δεύτερο συνεχόμενο μάτς δεν σκοράρετε. Και αν βάλουμε και το παιχνίδι του Κυπέλλου, είναι τρία μάτς, δεν έχει κερδίσει ακόμα η ομάδα. Τι σημαίνει αυτό, υπάρχει προβληματισμός, τι γίνεται? Για πες μας ένα πρώτο σχόλιο. Θέλω να ευχηθώ σε όλο το φάσμα του Εθνικού Ποδοσφαίρου καλή χρονιά, υγεία, χωρίς τραυματισμούς, αθλητές και καλό κουράγιο σε εμάς τους παράγοντες και στους φιλάθλους. Το πρωτάθλημα φέτος είναι ανταγωνιστικό. Όλες οι ομάδες βάζουν περίπου στο ίδιο καζάνι. Βέβαια, εμείς είμαστε μια ομάδα η οποία παίζει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού. Το ότι δεν βάζουμε γκολ δεν μας προβληματίζει, θα έρθουν και τα γκολ. Κάνουμε κάποιες ευκαιρίες. Είμαστε πολύ δυνατοί στις στιγμένες φάσεις. Σήμερα πιστεύω ότι δεν μπήκαμε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, αυξήσαμε την πίεση στον αντίπαλο. Μεταλλευτήκαμε ότι ο αντίπαλος είχε και ένα τραυματισμό στη μέση του ημιχρόνου, αλλά είχε παίξει και 120 λεπτά κύπελο. Οπότε θα ερχόταν μια φυσιολογική κούραση. Πιέσαμε όσο μπορούσαμε, δεν σκοράραμε. Δεν μας προβληματίζει, αλλά νομίζω ότι η συνέχεια θα είναι καλύτερη για την ομάδα μας. Γιατί έχουμε ένα στοιχείο το οποίο θα το βάλουμε μέσα στο γήπεδο. Έχουμε επιμονή και υπομονή για δουλειά. Θέλω να πω ότι δεν ήταν όπως προηγούμενα χρόνια στα Πετράλωνα. Τα Πετράλωνα τα προηγούμενα δύο χρόνια είχαν ένα υλικό το οποίο θα ζήλευαν πολλές ομάδες ανώτερης κατηγορίας. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν το ίδιο σε αγωνία. Κράτησε τον κόσμο σε αγωνία. Εμείς παλέψαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Τώρα για τη φάση που ζητάμε το πέναλτι, νομίζω ότι θα το δούμε στο βίντεο και ίσως έκρινε και αυτό το παιχνίδι. Αν έμπαινε, αν έδινε και ο διαιτητής το πέναλτι, και αν τον βάζαμε βέβαια. Θα είχαμε κερδίσει το μάθε, στέκομαι όμως εκεί. Η εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλή, προσπαθήσαμε πάρα πολύ, βγάλαμε ενέργεια στο γήπεδο και πήραμε και ένα πόντο και συνεχίζουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και στις δύο ομάδες. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, παιδιά.